Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό από την είσοδο γνωριμίας των παικτών του Ολυμπιακού στο περίφημο Σαν Σίρο, το εμβληματικό γήπεδο της Μίλαν, την παραμονή του αγώνα ρεβάνς. Η καθημαγμένη Ελλάδα συναντά την Ιταλία του βιομηχανικού θαύματος. Δεν είχαν περάσει ούτε καν 20 χρόνια από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 40-41. Ο τρόπος που πατάνε οι παίκτες στο χορτάρι μας φανερώνει σήμερα, τόσες δεκαετίες αργότερα, κάποιες ψυχικές περιοχές που είναι εντελώς δικές μας, κρυμμένες μέσα μας, που τις αγνοούμε ενδεχομένως, αλλά μας έχουν καθορίσει. Αυτό το γήπεδο είναι ένα από τα πιο γνωστά ιταλικά γήπεδα, πολύ παλιό, και εμείς αισθανθήκαμε, μπήκαμε μέσα, κοιταζόμαστε μεταξύ μας, τι να σου πω δηλαδή, και κάναμε προπόνηση το πρωί, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας όλη αυτή η ιστορία, η Μίλαν, ο κόσμος εκεί και τα λοιπά, και 50-60 χιλιάδες κόσμο είχε, δεν είχε αστεία, εκείνη την ημέρα παίξαμε. Αφού στο ζέσταμα που κάναμε για να αρχίσει η προπόνηση, εγώ έκανα τούμπες στο χόρτο. Είχαμε τρελαθεί. Έπεφτα και έκανα ασκήσεις στο χόρτο για να νιώθω ωραία, πώς να σου το πω. Δεν είχαμε ξαναζήσει μια τέτοια εικόνα. Σκέφτεσαι τι να πέσει στα νταμάρια κάθε φορά και να τρέμεις πως πέσει χάμου. Ο Ηλίας Ιφαντής πέτυχε το μοναδικό γκολ του Ολυμπιακού σε εκείνη τη βραδινή αναμέτρηση του Σαν Σίρο, ο οποίος παρέμεινε σταθερά όλη του τη ζωή στο ίδιο σπίτι, στην ίδια γειτονιά του Πειραιά, την Αγία Σοφιά, εκεί όπου είχαν το ζαχαροπλαστείο οι δικοί του, εκεί όπου μαζεύονταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού για να τον συναντήσουν πριν από τον αγώνα της Κυριακής. Ο αγώνας στο Σαν Σίρο που κέρδισε η Μίλαν με 3-1 αποτέλεσε το ουσιαστικό τέλος εκείνου του σπουδαίου Ολυμπιακού που μεγαλούργησε στα ξερά γήπεδα. Κυρίως όμως ήταν το συμβολικό τέλος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου που ήταν άρρηκτα δεμένο με τη μικρασιατική καταστροφή, το έπος του 40, την κατοχή και το μετεμφυλιακό κράτος που λίγο αργότερα έφερε τη δικτατορία των συνταγματαρχών.